Βλέπουμε την άσκηση κατανόηση 6. Έχουμε την ε, γεννήτρια συνάρτηση για τι μεταθέσει νη διαφορετικών αντικείμενων. Προσοχή, πολύ δύσκολη γεννήτρια. Πάμε να τη φτιάξουμε κι αυτή. Αυτό το πακέτο ασκήσεων κατανόηση, ξαναλέω, ότι είναι ασκήσει βαθιά κατανόηση, υπό την έννοια δηλαδή ότι πραγματικά κάποιο πρέπει να ξέρει τέλεια τα μοντέλα, πρέπει να ξέρει τέλεια τη μεθοδολογία για τι γεννήτριε, προκειμένου να τι γράψει σωστά. Ε, ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα θα δουλέψω πάλι. Τέσσερα άτομα έτσι, σε τέσσερι θέσει. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα των μεταθέσεων. Έχω 4 καρέκλε και θα απλώσω 4 άτομα στι καρέκλε. Έχει σημασία η σειρά. Οπότε έχω τον ν είναι 4 και το καπα, οι θέσει μου είναι και αυτέ 4. Αλλά θυμίζω ότι στι μεταθέσει η λύση είναι νη παραγωγικό, δηλαδή 4 παραγωγικό εν προκειμένου, γιατί έχω 4 επιλογέ για την πρώτη θέση: 3 για τη δεύτερη, 2 για την τρίτη και 1 για την τέταρτη θέση. Εδώ τώρα θυμίζω ότι ο περιορισμό του μοντέλου είναι ότι θα υποχρεωτικά όσα είναι τα άτομα είναι και οι θέσει. Δηλαδή, απλώνουμε όλα τα άτομα στι θέσει. Αν πάμε τώρα στο ερώτημα Α, να γράψουμε την γεννήτρια συνάρτηση, θα πρέπει να γράψω ε, έναν απαριθμητή για κάθε διαφορετικό αντικείμενο. Εδώ έχω τέσσερα διαφορετικά αντικείμενα. Οπότε ξεκινώντα από το πρώτο αντικείμενο, πρέπει να δω πόσε φορέ έχω δικαίωμα να το έχω στη ε, διάταξή μου. Το πρώτο άτομο. Πόσε φορέ πρέπει να το βάλω στη διάταξη εδώ. Τα πράγματα είναι πιο σκληρά. Πρέπει οπο οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε το άτομο. Άρα, ο απαριθμητή για το πρώτο άτομο, όσο παράδοξο και αν φαίνεται, είναι αυτό το χ, το σκέτο. Γιατί είναι το σκέτο, γιατί στι μεταθέσει <coughs> αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσω μία φορά κάθε άτομο. Άρα, ο απαριθμητή για το πρώτο άτομο είναι χ. Θα το χρησιμοποιήσει θέ. Θα τοποθετηθεί στη διάταξη. Για το δεύτερο άτομο, ομοίω είναι χ. Για το τρίτο άτομο, ομοίω είναι χ. Και για το τέταρτο άτομο ομοίως είναι χ. Άρα η γεννήτρια συνάρτηση είναι χ στην τετάρτη. Ο όρο του οποίου αναζητώ το συντελεστή. Τώρα πόσο είναι όσε οι θέσει. Μα εδώ οι θέσει είναι ν. Τέσσερις δηλαδή. Ε. Άρα ο όρος είναι του χ στην τετάρτη δια τέσσερα παραγωγικό. Ο δε ζητούμενος συντελεστής. Δηλαδή αν υπολογίσω το συντελεστή αυτού του όρου σε αυτή τη γεννήτρια θα πρέπει να μου βγει 4 παραγωγικό. Κάνω λίγο και τη γενίκευση και εδώ θα κάνουμε και υπολογισμό του συντελεστή για να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμά μα, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο. Η γεννήτρια συνάρτηση για αυτό το πρόβλημα είναι χ στην η. E. Ο όρο του οποίου αναζητώ το συντελεστή είναι του χ στην η e διανή παραγωγικό και ο συντελεστή ο συγκεκριμένο αφού τον υπολογίσω θα είναι τον η παραγωγικό. Πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα που βγάλαμε. Εδώ τώρα η γεννήτρια που μα βγήκε έτσι, είναι το χ στην η. E. Εγώ αναζητώ τον α, συντελεστή του όρου χ στην ίδια ανή Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, συνεπώ πρέπει να πολλαπλασιάσω και να διαιρέσω με τον ή παραγωγικό. Κάνω αυτή τη δουλειά και τώρα απομονώνω τον όρο χ στην ίδια ανή παραγωγικό όπω κάναμε στον υπολογισμό που είδαμε στο μάθημα. Χ στην ή λοιπόν διανύ παραγωγικό, επί νύ παραγωγικό μπορεί να γραφτεί αυτή η γεννήτρια. Ποιο είναι λοιπόν ο συντελεστή του όρου χ στην ή διανύ παραγωγικό, ίδια απάντηση είναι τον ή παραγωγικό. Οπότε βλέπετε πως η γεννήτρια πράγματι στο Στάλιν με τη μεθοδολογία που έχουμε αναφέρει το πρόβλημα των μεταθέσεων διαφορετικών.